Γεια σας φίλες και φίλοι, καλώς ήρθες σε ακόμα μια συναρμολόγηση εδώ στο κανάλι μας στο Άχος του Παιδιά με άλλο ένα βίντεο από το αεροπλάνο μας, το Submarine Spitfire. Λοιπόν, έχουμε πάρει στα χέρια μας το τεύχος 4. Να σας πω ότι το άνοιξα γιατί ήταν λίγο μεγάλη συσκευασία, παιδιά, και δεν μου βγαίνει εδώ πέρα και το άνοιξα απλά, εντάξει, αυτά τα κομμάτια τα σημερινά δεν τα έχω ανοίξει ακόμα. Λοιπόν, να κάνουμε μια ανασκόπηση το τι έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει αυτό το κομμάτι, παιδιά, της ατράκτου, έτσι, και έχουμε πάρει και τους έλικες όλους. Μάλλον δεν θα δουλέψουμε σήμερα εδώ, θα δουλέψουμε εδώ. Εννοώ δεν θα δουλέψουμε στους Έλληνες, θα δουλέψουμε, παιδιά, σε αυτό που έχουμε φτιάξει. Και άλλα κομμάτια βλέπω από ξύλο, οπότε θα χρειαστούμε την κόλλα μας, έτσι, να την έχετε παρέα, όποιοι το φτιάχνουν, να την έχετε, παιδιά, παρέα, γιατί θα τη χρειαστούμε. Η τιμή είναι, είπαμε, έχω πει, είναι στα 8,95. Δεν έχει γίνει ακόμα εβδομαδιαίο, θα γίνει, παιδιά, εβδομαδιαίο μετά από το 10ο τεύχος. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω προς το παρόν. Να ανοίξω τα σημερινά μας κομμάτια. Να δούμε με τι έχουμε, παιδιά, να δουλέψουμε. Αρκετά μεγαλούτσικα αυτά. Πού θα τα βάλουμε δεν ξέρω. Λοιπόν, να δω, εδώ μας λέει τίποτα, όχι, παιδιά, είναι όλα στα ξένα. Α, κατάλληλο για άνω το 14 ετών, δεν είναι παιχνίδι, μόνο αυτό, δεν έχουμε κάτι άλλο. Αυτά εδώ τώρα τα κομματάκια, τι είναι, δεν ξέρω, θα δούμε στη συνέχεια. Λογικά αυτό, παιδιά, έρχεται και κουμπώνει εδώ, κάπως έτσι, λογικά, θα δούμε, εδώ. Το έβαζα ανάποδα, μάλλον. Θα δούμε, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε λίγο να τα αφήσω στην άκρη εδώ και να ανοίξω, παιδιά, τις οδηγίες μας. Να δούμε τι γίνεται. Βήμα προς βήμα. Ωραία, σε αυτή τη φάση της αρμολογίας θα σου δείξουμε πώς να τοποθετήσεις το άλλο πλευρό της ατράκτου και πώς να προσθέσεις δύο ενισχυτικές βέργες. Ωραία, στη δομή που θα προκύψει. Λοιπόν, μας συμβουλεύουν να δοκιμάσουμε, λέει, την εφαρμογή των τυμαχίων πριν τα κολλήσεις οριστικά. Ναι, σίγουρα, πρώτα δοκιμάζουμε, αν μπαίνει, αν κάθεται, μπορεί να θέλει, παιδιά, κάπου ξύσιμο, κάπου λίασμα και μετά κολλάμε. Και πολύ σημαντικό, μην παραλείπτεις, λέει, τις ενδείξεις και τα μέτρα που αναγράφονται στις φωτογραφίες σε βοηθήσουν στη διαδικασία της συναρμολόγησης. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, για πάμε λίγο να ξεκινήσουμε. Χρησιμοποίησε, λέει, λεπτό κοκό λιαντικό χαρτί, ναι, ή λιαντικό σφουγγαράκι για να λιάνεις. Ωραία. Εμείς, παιδιά, εδώ δεν έχουμε τέτοιο πρόβλημα, τουλάχιστον σε αυτά τα κομμάτια. Εδώ είδα κάτι ακίδες που περνάνε, που πετάνε, ίσως να χρειαστεί. Στη συνέχεια, λέει, δοκίμασε πώς εφαρμόζει το πλευρό. Ωραία, στο άκρο, ναι, που έχεις κατασκευάσει ήδη. Λοιπόν, έλα εδώ. Λοιπόν, παιδιά, αυτό θα μπει εδώ, έτσι. Γι' αυτό μας έλεγε ότι πρέπει να τα κολλήσουμε τα κομμάτια μας ακριβώς και να μην χάσκουνε, γιατί, παιδιά, τώρα εδώ τα βλέπουμε μπροστά μας. Ωραία. Ναι, κουμπώνει θαυμάσια, μυρίζει και ξύλο, παιδιά, κουμπώνει θαυμάσια. Ναι, γι' αυτό μας έλεγε σε άλλα, στα προηγούμενα τεύχη, ότι αυτά εδώ που έχουμε κολλήσει έπρεπε να τα είχαμε κολλήσει ακριβώς, παιδιά, ορθογόνια. Γιατί άμα ήταν κάποιο, άμα έχασε και τώρα δεν θα μας βοηθούσε να μπει εύκολα. Λοιπόν, το βάλαμε αυτό. Τώρα αφαίρεσε, λέει, το πλευρό και δοκίμασε και στάξε κόλλα, ναι, ωραία. Τοποθέτησε ξανά το πλευρό στη δομή και βεβαιώσε ότι είναι καλά στερωμένο ανάμεσα στους... Ωραία. Λοιπόν, το βγάζουμε
Ωραία, το βγάζουμε. Και πάμε, παιδιά, να βάλουμε την κολίτσα μας για να ενώσουμε τα κομμάτι, το κομμάτι. Σας είπα έτσι, σας έχω ξαναπεί πάλι ότι αυτή η κόλλα έχει την δυνατότητα να γίνεται διαφανής. Εντάξει, δεν νομίζω να θέλει και τόσο πολύ. Εγώ για καλό και για κακό την έβαλα. Ωραία. Τώρα, παιδιά, πάμε να κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε και πριν. Πολύ προσεκτικά. Ωραία. Να βάλουμε και το τελευταίο μας. Αν και έχει λίγο ελαστικότητα, δηλαδή αν κάποιος το είχε βάλει, είχε βάλει κάποιο στραβά, εντάξει, θα μπορούσε, παιδιά, να το φέρει στα ίσα, πιστεύω. Ωραία, το κολλήσαμε τώρα. Είμαστε πανέτοιμοι. Είμαστε πανέτοιμοι. Και με τη βοήθεια μιας χαρτοπετσέτας σκουπίζουμε τα χέρια μας από τις κόλλες. Λοιπόν, πάμε να γυρίσουμε λίγο να δούμε τι μας λέει. Α, μπράβο, αν τυχόν χρειαστεί, τοποθετήστε κάποιο βαρύ αντικείμενο πάνω για να εξασφαλίσει το προϊόν ότι θα στερεωθεί καλά. Ναι, παιδιά, για να κολλήσει καλά, γιατί εδώ, από ό,τι βλέπετε, το θέλει, να. Έτσι, το θέλει. Και για να είμαι και σίγουρος, θα βάλω λίγη ακόμα κόλλα, έτσι, και κανονικά πρέπει να το αφήσω στην άκρη να κολλήσει καλά και μετά, παιδιά, να ασκήσω δύναμη επάνω του. Προς το παρόν, επειδή πρέπει, θα το αφήσω στην άκρη και θα σας πω τι πρέπει. Ωραία. Εδώ. Επειδή πρέπει να ξύσουμε λίγο και να δούμε και να μιλήσουμε, ρε παιδιά, να πούμε δύο κουβέντες λίγο. Να κάνουμε... Όχι, έπεσα, είδατε, έπεσα σε κομμάτι που δεν θέλει να το λιάνουμε ούτε αυτό. Ούτε αυτό. Παιδιά, όχι, όλα είναι... δεν θέλουν λίασμα. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε τη συναρμολόγηση. Τι μας λέει τώρα? Πάρε μία από τις βέργες μάλλον και τοποθέτησέ την. Ωραία. Όπως δείχνει η εικόνα, σήκωσε τη βέργα μέχρι να σφίξει στο άλλο νομέα. Εγώ θα ρω ότι μπορώ να το χρησιμοποιήσουμε τώρα και θα το αφήσουμε, παιδιά, μετά να κολλήσει με την ισχύα του. Αν και τραβάει τώρα σιγά σιγά και αρχίζει και κολλάει. Ωραία, για πάμε λίγο να δοκιμάσουμε να δούμε τι μας λέει. Λοιπόν, πολύ σημαντικό, όπως μας λένε οι οδηγίες, έτσι, δεν κάνουμε του κεφαλιού μας. Οπότε, ναι, για πάμε. Ναι, ωραία, ωραία κάθεται. Ωραία κάθεται.
Εδώ. Μπράβο, ναι, ρε παιδιά. Σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν. Εδώ. Απλά θα πρέπει να είναι πρόσωπο. Μισό λεπτό να τη βάλω και θα σας πω. Ορίστε, βλέπετε. Εδώ θα πρέπει να είναι πρόσωπο. Δεν πάει εδώ, δεν θηλυκώνει εδώ. Απλά παιδιά πρέπει να είναι πρόσωπο με το ξύλο, όπως λέει και στις οδηγίες μας. Εδώ. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Μόλις κάνεις αυτή λέει τη δοκιμή, αφαίρεσε τη βέργα, στάξε κόλλα και εφάρμοσέ την ξανά οριστικά. Θα πρέπει να εφαρμοστεί κόλλα σε όλους τους τομείς εκτός από αυτόν που σφίγγει. Δηλαδή, βάζουμε κόλλα 1, 2, 3 και εδώ παιδιά δεν βάζουμε. Έχει και τα βελάκια. Μπορούν να μας βοηθήσουν δηλαδή και τα βελάκια. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, στερέωσε την άλλη βέργα στο άλλο πλευρό της δομής. Ωραία. Πάμε. Οπότε την ξαναβγάζουμε τη βέργα και εδώ, εδώ και εδώ και πάμε παιδιά πάλι. Σταθερά χέρια. Ωραία. Εδώ. Και είμαστε μια χαρά. Ίσως εδώ να χρειαστεί να βάλετε κάτι να σταθεροποιηθεί. Πάμε να το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Το ίδιο ακριβώς. Έπιασα δύο βαρύες. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Το ίδιο ακριβώς πράγμα. Μία. Δύο. Ωραία. Τρεις. Εδώ. Σφίγγουμε. Να πάνε καλά μέσα. Ωραία, να ακουμπάνε, βεβαιωνόμαστε παιδιά ότι ακουμπάνε και είμαστε άψογοι. Τώρα, το κάναμε και αυτό. Μόλις εγνώσει λέει η κόλλα στις βέργες, κόψε τα τμήματα που περισσεύουν και στις δύο βέργες το ύψος του πρώτου μέα. Ωραία, ναι, παιδιά πρόσωπο, έτσι, πρόσωπο, τα κόβουμε πρόσωπο. Δεν θα τα κόψω τώρα, διότι έχουμε κάνει αρκετά πράγματα. Θα το αφήσω να στεγνώσει, να στερεωθεί. Για να δω, έχει κάτι άλλο. Όχι, δεν έχει κάτι άλλο γιατί έχει και τους έλικες. Ναι. Θα το αφήσω, παιδιά, να στεγνώσει, να στερεωθεί καλά και θα το κόψω έπειτα. Αυτό εδώ μας περισσεύει, οπότε θα το χρησιμοποιήσουμε σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη. Θαρώ, παιδιά, εδώ μπροστά είναι η μοναδική θέση που μένει. Αλλά για να δούμε, να κάνουμε μία. Όχι, δεν πάει εδώ. Λέω βλακίες. Ή πάει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω, παιδιά. Το αφήνω στην άκρη και θα το δούμε λογικά σε κάποιο από τα επόμενα τεύχη ότι θα μπει αυτό. Αυτό είναι το σχήμα της ατράκτου μέχρι στιγμής. Έχουν πάει όλα περίφημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά, γι' αυτό. Και είναι μια συλλογή, μια συναρμολόγηση που κάνουμε που είναι λίγο διαφορετική από τις άλλες. Εδώ μιλάμε ότι, πώς να το πω, δεν είναι ακριβώς παιδιά, είναι εντάξει, τίνει προς το μοντελισμό, τίνει προς το μοντελισμό θα πω, ναι, τίνει προς το μοντελισμό γιατί δεν έχουμε βίδες και παραβίδες, έχουμε πιο πολύ να κατασκευάζουμε με κόλλα, οπότε ναι, θα το έλεγα και αυτό. Και μπορώ να πω ότι είναι και πιο δύσκολο φυσικά, έτσι, από τις άλλες συλλογές που κάνουμε είναι πιο δύσκολο. Ωραίο είναι, μ' αρέσει, το γουστάρω γι' αυτό, θα το φτιάξω και αυτό εννοείται. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω παιδιά. Λογικά εσείς το βίντεο το είδατε Σαββάτο πρωί. Το πήρα Παρασκευή μαζί με το Fiat 500 αλλά θα σας το αφήσω για Σαββάτο, έλα, για Σαββάτο πρωί. Αυτά, είπαμε, αυτό είναι το στάδιο που ολοκληρώσαμε σήμερα στο τέταρτο τεύχος.
Θα το αφήσω να στεγνώσει. Το μόνο που μένει είναι να το κόψουμε εδώ, παιδιά, ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να το πω. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αφήσω εγώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σας παρακολούθηση. Ελπίζω να σας άρεσε το βίντεο, να σας βοήθησα. Και παιδιά, προς Θεού, δεν το έχω τόσο πολύ με αυτό. Το προσπαθώ, έτσι. Γι' αυτό σας παρακαλώ, βεβαίως όλα τα σχόλια δεκτά. Και αν μπορείτε να με βοηθήσετε μέσα από τα σχόλια, θα χαρώ πάρα πολύ. Απλά το προσπαθώ και αυτό, όπως όλα πιστεύω. Κανένας δεν είναι τέλειος, αλλά παιδιά, μέρα με τη μέρα μπορούμε να μάθουμε και το κάτι παραπάνω. Αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και αυτό το βίντεο. Μαζί θα τα πούμε, παιδιά, με την επόμενη συναρμολόγηση. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια σας από μένα.